Γεια σα, να περάσουμε στο μάθημα τη ε, υπερβολικά απαιτητικά και φέτο τα θέματα στη χημία. Ε, με απαιτητικέ επίση πράξει ε, αριθμητικές αριθμητικέ που δυσκόλευαν επιπλέον. Πάμε να δούμε τι απαντήσει. Στο θέμα Α, Α1 είναι το Α, Α2 είναι το Α, Α3 το Δ, Α4 το Δ. Στο Α5, σωστό ή λάθο, το 1 είναι λάθο, το 2 λάθο, το 3 λάθο, το 4 σωστό, το 5 λάθο. Θέμα Β, Β1. Ε, ζητούσε ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ηλεκτρονικότητα. Κάνουμε ηλεκτρονική δόμηση, βρίσκουμε ότι βρίσκονται τα δύο στοιχεία στην ίδια ομάδα. Οπότε εξηγούμε ότι η ηλεκτρονικότητα αυξάνεται προ τα πάνω σε μία ομάδα, καθώ μειώνεται η ατομική ακτίνα. Θέμα Β1-2. Να συγκρίνουμε ω προ την ισχύ του στι βάσει. Δουλεύουμε αρχικά συγκρίνοντα το υδροχλώριο και το υδροϊόδιο, σκεφτόμενοι ότι τα, τα στοιχεία χλώριο και ιόδιο βρίσκονται στην ίδια ομάδα και όσο μεγαλύτερη ακτίνα έχει το στοιχείο, τόσο πιο ισχυρό το οξύ. Συνεπώ, το υδροϊόδιο είναι ισχυρότερο οξύ από το υδροχλώριο. Και μετά λέμε ότι το ισχυρότερο οξύ διαθέτει την ασθενέστερη βάση και έτσι λοιπόν η ισχυρότερη βάση είναι το χλώριο πλήν. Β1 το 3 μα ζητάει να συγκρίνουμε, να απαντήσουμε ποιο έχει μικρότερο pH μεταξύ των δύο οξέων. Ε, το, στο υποχλωριόδοσο οξύ το χλώριο είναι ηλεκτρανητικότερο από ότι το ιόδιο. Οπότε έλκει το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων. Να περάσουμε στην επόμενη κάρτα παρακαλώ. Και έτσι είναι ισχυρότερο. Έχει μεγαλύτερο ΚΑ και μέσα από τους τύπους ε, βρίσκουμε ότι έχει μικρότερο pH. Θέμα Β2. Μας ζήτησαν αρχικά στο πρώτο ερώτημα να γράψουμε την εξίσου ισορροπία στην οποία βλέπετε εδώ μπροστά το ανθρακικό οξύ με το νερό. Στο Β2.2 μας ρώτησαν να βρούμε τον λόγο ανθρακικού οξέω και όξων ανθρακικών. Ε, υπολογίζουμε από ΠΚΑ και ΠΧ ΠΚ βγάζουμε την ΚΑ και τα οξόνια και από την έκφραση της ΚΑ βρίσκουμε ότι ο λόγο που μα ζητείτε είναι 0,1 ή αλλιώ 1 προ 10. Θέμα Β3. Στο πρώτο ερώτημα, μα ρωτήσαν ε, αν έχουμε στο δοκιμαστικό σωλή να προσθέσουμε μάλλον στερεό χλωριού χαμόνιο, χωρί μεταβολή του όγκου. Το κάνουμε ε, τον ιοντισμό τη αμμονία που, που, υπήρχε ήδη, τη διάσταση του χλωρού χαμονίου. Έχουμε επίδραση κοινού ιόντο, όπου μετατοπίζει σύμφωνα με το Λεσσετελιέ την εξί, την, τον ιωτισμό της αμμονίας προς τα αριστερά, αυξάνεται η συγκέντρωση της αμμονίας, οπότε στην αρχική ε, ισορροπία που μας ζητάει, θα απαντήσουμε ότι πάει προς τα δεξιά, μετατοπίζεται προς τα δεξιά, ε, τίνος να τη μεταβολή που επιφέραμε. Β3 το 2. Να εξηγήσουμε προς τα που μετατοπίζεται η ισορροπία κατά την έκκληση ενός αερίου, το οποίο ε, μετατρέπει σε ερυθρό διάλειμμα φαινολοφθαλαίνης έπρεπε να διαπιστώσουμε επειδή από το χρώμα του δίκτυ ότι είναι βασικό το διάλειμμα από το αέριο το οποίο διαλυτική, άρα καταλαβαίνουμε ότι το αέριο είναι η αμμονία. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μειώνεται η τη συγκέντρωση της αμμονίας, άρα η θέση της πάει προς τα αριστερά. Θέμα β4 το πρώτο. Η απάντηση είναι ότι η ταχύτητα Β2 ακολουθεί την καμπύλη Β, όπως και η Β1, γιατί οι καταλήτες επιταχύνουν εξίσου και τις δύο κατευθύνσεις. Β4 το 2, η θέση ισορροπίας ε, δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή του όγκου, γιατί αυτό το καταλαβαίνουμε τη στοιχειομετρία. Ε, η Β2 όμως θα ακολουθήσει πάλι την ίδια καμπύλη με τη Β1, δηλαδή το Δ, και η απάντηση δίνεται στο, ουσιαστικά στο Β4 το 3, όπου η μεταβολή του όγκου καταλαβαίνουμε, επειδή η ταχύτητα μειώθηκε, η Β2, ότι ο όγκος αυξήθηκε μειώνοντας τις συγκεντρώσεις των αντιδρόντων. Θέμα Γ. Ε, γ1. Λοιπόν, εδώ η πρώτη ερώτηση ήταν την ποσότητα σε μόλι του κάθε αερίου στη θέση ισορροπίας. Κάνουμε το πινακάκι, βρίσκουμε τα μόλτα τελικά με τη βοήθεια της απόδοσης. Ας περάσουμε στην επόμενη κάρτα παρακαλώ και τις ΚΑΠΑΣΕ. Και έτσι πρέπει να μας βγουν οι ποσότητες στη θέση ισορροπίας 8 μόλ, 12 μόλ και 8 μόλ όπως φαίνεται και στην κάρτα μας. Στο δεύτερο ερώτημα ζητούσε την επί 100 περιεκτικότητα βάρος κατά βάρος του θείουχου σιδήρου στο δείγμα, στο κοίτασμα. Λοιπόν, αφού κάνουμε ένα πινακάκι και ορίζουμε ω τα, τα αρχικά, Βρίσκουμε το ΜΕΓΑ ότι είναι 8 μόλ ε, και ετοιμάζεται 960. Άρα στα 20.000 γραμμάρια έχουμε 960 γραμμάρια θιούχο σίδηρο, στα 100 πόσο και έτσι βγάζουμε ότι η 100% περιεκτικότητα είναι 4,8. Θέμα Γ2. <światal> Στο πρώτο ερώτημα μα ζητούσε να υπολογίσουμε την ΚΑΠΑΣΕ ενώ μα έδινε ήδη σε ισορροπία τι ποσότητε. Εφαρμόζοντα την ΚΑΠΑΣΕ Βρίκαμε, βρίσκουμε 16 ως αποτελεσμα γάμα Γ2 το δεύτερο ερώτημα. Ζητούσε τη σύσταση του νέου μείγματο όταν βάλω 0,5 διοξείδιο του θείου και 0 5 μόλ από το μονοξείδιο του αζότου. Ε, Λύνοντα εδώ πέρα πρώτα την Q2S, c επειδη έβαλε και από τι δύο πλευρέ, βρίσκουμε ότι η Q2S είναι ειναι 28, περίπου 28,4, δηλαδή μεγαλύτερη από την KC, Άρα η θέση τη οποία πάει προ τα αριστερά. Ε, λύνουμε το πινακάκι προ τα αριστερά, εφαρμόζουμε ξανά στο τέλο τη την έχημη και την καπασέ και βρίσκουμε το ω04. Άρα τα μόλ βγαίνουν 1,9 και 7,6, ε, και αυτό είναι το αποτέλεσμα του δεύτερου υποερωτήματο. Στο γ 2, στο τρίτο υποερώτημα, μου ζητάει τη ΔΕΛΤΑΧ τη αντίδραση. Κάνουμε ένα χειαστή ότι το 1 μόλ διοξίδιο του θείου απορροφά ένα ποσό. Τα 0,4, 10 που μου είχε δώσει και βρίσκουμε το ΔΧ μείον 25 Ή Προ τα δεξιά, όπω είναι γραμμένη, έχει ΔΧ λοιπόν μείον 25 kJ. Θέμα ΓΑΜΑ 3. Μία άσκηση με νόμο ταχύτητα. Λοιπόν, από τον πίνακα, χρησιμοποιώντα τα δεδομένα του και βάζοντα. τα, δημιουργώντα εξισώσει πάνω στο νόμο τη ταχύτητα και διαιρώντα ανά δύο τι εξισώσει που βγάλαμε, βρίσκουμε ότι είναι ως προς το διοξίδιο του θείου η τάξη 2. Επίσης, η συνολική τάξη βγαίνει 2, γιατί είναι μηδενικής ως προς το όζον. Λοιπόν, θέμα γάμα 3 το τρίτο. Να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση του όζοντος στο τέλος των δύο λεπτών. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πέρασε ένα θέμα. Γ3 το δεύτερο, να υπολογίσουμε τη σταθερά Κ από τον νόμο και με τη χρήση μια κάποιων δεδομένων από τον πίνακα, βρίσκουμε ότι Κ είναι 0,8. Γ3 το τρίτο. Παίρνουμε το τρίτο πείραμα, υπολογίζουμε τα μολ, κάνουμε το πινακάκι μας σε μολ. Ωραία. Και από την ταχύτητα που μου δίνει, εδώ ήθελε προσοχή γιατί την έδινε σε γραμμάρια ένα λεπτό, λύνοντα τη Δέλτα M προς Δέλτα και μετά μετατρέποντα τα σε μολ, βρίσκουμε το Ω και βρίσκουμε ότι τα τελικά μολ του όζοντος από το πινακάκι είναι 0,05. Άρα η συγκέντρωση, η τελική του όζοντος είναι 0,1 0,1μ. Okay. Θέμα γ4. Κάνουμε τα δύο πινακάκια, τους δύο, τον, το, το, πλήρη ιοντισμό και το δεύτερο στάδιο, το μερικό ιοντισμό με το θηκό ε, και μετά συγκρίνοντάς τα βγαίνει η σειρά. Μικρότερο όλων το θικό οξύ, λίγο μεγαλύτερα τα θηικά ανιόντα, μετά πιο πολύ τα όξινα θηικά ανιόντα και ακόμα περισσότερο τα οξόνια, παίρνοντα εδώ δεδομένο ότι θα γνωρίζαμε την κάπα α2. Θέμα δέλτα. Ήταν μια άσκηση με Hes και Lavoisier, Laplace, ε, Κάνοντα τι κινήσεις αυτέ, δηλαδή αντιστρέφοντα και διπλασιάζοντα την τρίτη αντίδραση που μου δίνανε, τριπλασιάζοντα την πέμπτη, τετραπλασιάζοντα τη δεύτερη και με αντιστροφή τη τέταρτη, βλέπετε τι ε, αντιδράσει μετά τι αλλαγέ. Προσθέτοντα κατά μέλη, βγάζουμε τη ΔΕΛΤΑΧ1 τελικά, συν 1996 κιλοτζάουλ. Και επειδή βγήκε θετικό, η παραγωγή του Αλ απορροφά ενέργεια. Θέμα ΔΕΛΤΑ 2. Κάνουμε ένα πενακάκι υπολογίζοντα ότι θα παίρναμε αφού μετατρέπουμε σε μόλ, ε, εδώ ίσω υπήρξε ανησυχία γιατί τα μόλ ήταν υπερβολικό το νούμερο. Ε, υπολογίζουμε ότι θα παίρναμε ω πλήρη αντίδραση 20.000 μόλ από το αλουμίνιο, αλλά επειδή είχαμε. Πήραμε ένα μέρο από αυτό. Χρησιμοποιώντα την απόδοση, βγάζουμε ότι 19.600 μόλ τελικά παράχθησαν. Τα 400 είναι αυτά που πήραμε και συνεχίσαμε στη δεύτερη αντίδραση, που βλέπετε στο επόμενο πινακάκι. Και έτσι παράγονται, όπω όπως βλέπετε, 600 ε, μόλ μονοξυδίου του άνθρακα. Από την επόμενη αντίδραση, την 7, ε, μετατρέπουμε σε μόλ τον άνθρακα, είναι 50, και παίρνουμε άλλα 100 μόλ μονοξυδίου του άνθρακα. Συνολικά λοιπόν, 700 μόλ άνθρακα από τι δύο αντιδράσει και σε STP συνθήκε εφαρμόζοντα τον τύπο βγάζουμε το αποτέλεσμα 15.680 λίτρα μονοξιδίου του άνθρακα. Θέλμα, δε, θέμα Δ3. Να βρούμε πρώτο ερώτημα το ποσοστό του οξικού οξέου στα προϊόντα. Ε, θέτουμε στο χίτα μόλ του οξικού οξέου στα, στο ένα γραμμάριο, γραμμάριο στο δείγμα. Υπολογίζουμε και τα μόλ του υδροξιδίου του νατρίου Υποθέτουμε ότι η εκφώνηση εννοεί ότι έχουμε ισοδύναμο σημείο, ότι έχουμε πλήρη εξωτερέωση και έτσι βρίσκουμε τα μόλ του οξυκού οξέου 0,015 μόλ. Με, ε, Παίρνοντα μετά τη σχέση ότι η μάζα, η συνολική είναι ίση με τη μάζα του οξυκού οξέου και των παραπροϊόντων, βγάζουμε το ποσοστό ότι είναι 90% οξυκό οξύ στο σύνολο των προϊόντων. Θέμα 2. Υπολογίζουμε τα μόλ του μονοξυδίου του άνθρακα 200. Και με τη βοήθεια τη αρχή διατήρηση τη μάζα, υπολογίζοντα τη μάζα του μονοξυδίου 5600 και του υδρογόνου με δεδομένο ότι ήταν σε στοιχηματική αναλογία 400, οπότε σύνολο 6.000 γραμμάρια, οπότε θα ισχύει πάλι το ποσοστό στη μάζα των προϊόντων του οξυκού οξέου στο 90%. Άρα το 90% του 6.000 μα βγάζει 5,400 ή αλλιώ 5,4 κιλά. Και τέλο ΔΕΛΤΑ Δ4. Ήταν μια άσκηση και από το κεφάλαιο 5 με το ρυθμιστικό διάλειμμα. Μα ρωτάει πρώτα το π.χ. του ρυθμιστικού. Λύνουμε όμως από, το, από την καπ.α. του δίκτυ. Την φέρνουμε στη μορφή ώστε να βάλουμε ε, τον λόγο. Να βρούμε τον λόγο που ήταν 100. Και έτσι βρίσκουμε τελικά ότι τα οξόνια, τα ολικά είναι 10-5. Άρα το π.χ. του ρυθμιστικού ήταν 5. Στο δεύτερο ερώτημα... Πάμε και κάνουμε την αντίδραση μεταξύ οξυκού οξέω και υδροξιδίου του νατρίου. Έχουμε πει στο β Β1, ο όγκο του οξυκού οξέω, έστω το Β2 του υδροξιδίου του νατρίου. Υπολογίζουμε τα μόλ. Και στο τέλο, επειδή έχω ρυθμιστικό, υπολογίζω τι νέε συγκεντρώσει τελικέ με σε οξέω αυτή που βλέπετε εδώ. Και στην επόμενη καρτέλα, παρακαλώ, το σε άλατο που είναι ίσο με το σε βάση. Και εφαρμόζω τη henderson Χέντερσον βγαίνει τελικά το Β1 προ Β2, 4 προ 1. Αυτά είναι τα θέματα. Εύχομαι καλή τύχη με τα αποτελέσματα και καλό καλοκαίρι.